Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο γέλ Καλύμνου με τα αιτήματα τα οποία τα παιδιά έχουν ήδη συγκεντρώσει, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να δει που μας μιλούν για πρόσληψη καθαριστικού προσωπικού και απολυμάνσεις, μας μιλούν για χωρισμό τμήματων και μείωση μαθητών, διορισμό καθηγητών για την κάλυψή τους, μεταρρυθμίσεις στο ορολόγιο πρόγραμμα, όχι στην τράπεζα θεμάτων, όχι στο 10% στο βαθμό του απομολυτηρίου, επαναφορά των καλλιτεχνικών και μέρημνα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε σήμερα, είναι η πρώτη μέρα. Έχουμε καταστρώσει κάτω, έχουμε βάλει κάτω όλα μας τα αιτήματα και θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε μέχρι να εισακουστούμε και να πιέσουμε με αυτόν τον τρόπο συσσαγωγικά ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε κάτι μέσα από αυτό, ό,τι μπορούμε. Δεν ακούν δύο καθαρίστριες για να απολυμάνουν ένα χώρο τόσο μεγάλο και που υπάρχουν τόσα παιδιά σε αυτόν. Απλά αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να ακουστούμε και να μην αγνοήσουν αυτά που έχουν να πούν. Μάλιστα. Διότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, ειδικά σε αυτές τις μέρες λόγω της πανδημίας. Ναι. Και δεν είναι μόνο τα αιτήματα μας, δεν είναι μόνο στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά είναι και στον τομέα της υγείας. Ναι. Είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε τον αγώνα μας για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Προσπαθούμε το καλύτερο για το μέλλον μας, γιατί με τον τρόπο αυτό επιβαρύνουμε και εμάς και γενικά την κοινωνία. Για να καταλάβω, το ΓΕΛ μόνο το Λύκειο έχει κάνει την σχετική κίνηση? Όχι, έχω προσπαθήσει κι άλλο σε κοινωνία. Γιατί βλέπω ότι τα παιδιά τα υπόλοιπα είναι του γυμνασίου, τα παιδιά, αυτά πάνε κανονικά στις τάξεις τους. Ναι. Άρα το Λύκειο αφορά μόνο. Ναι, αυτό είναι σχετικά. Μάλιστα. Ένα λεπτάκι, στο γυμνάσιο όμως δεν ακολουθούνται τα ίδια πράγματα? Αλλά τα παιδιά δεν κάνουν κατάληψη. Ξέρουμε τι γίνεται στα άλλα σχολεία. Ναι. Βλέπουμε το δικό μας και προσπαθούμε σύμφωνα με αυτό να αποδυσκολιάσει. Εμείς ζητάμε κυρίως να λιγοστέψει ο αριθμός μαθητών στις τάξεις, γιατί έχουμε έως. Είστε πολλοί δηλαδή? Ναι, έχουμε τμήματα έως και 27 ατόμων. Α, τόσο πολύ. Ναι, ζητάμε να λιγοστέψουν και επομένως να έρθουν περισσότεροι καθηγητές για να μπορούν να βγουν οι ώρες και στα δύο τμήματα. Ναι. Και έπειτα ένα πιο οργανωμένο καθαριστικό, προσωπικό καθαρισμού. Ναι, ναι, αυτό είναι κοινό και με τα άλλα παιδιά. Πιστεύω ότι όλα τα σχολεία αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, γι' αυτό γίνονται τόσες πολλές καταλήψεις και δεν είμαστε μόνοι. Ναι. Αυτό είναι βασικό, γιατί από τη στιγμή που είναι 27 σε μία τάξη, θα έπρεπε σίγουρα να μοιραστούν 13 και 14. Δεν γίνεται. Ναι. Είμαστε ένας πάνω στον άλλον. Μα δεν γίνεται, δεν απαγορεύεται πάνω από 25. Το άλλο λύκειο από εκεί ήταν μέχρι 24. Εντάξει, οριακά δηλαδή, οριακά. Πιστεύω ότι 25 είναι πάλι μεγάλο αριθμό, γιατί αν σκεφτείς ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει μόνο σε ένα θρανείο, σημαίνει 25 θρανεία. Και η χωρητικότητα των τάξεων δεν είναι τόσο μεγάλη. Ναι, ναι, σωστά. Επικοινωνείτε με άλλα παιδιά των άλλων λυκείων και τα λοιπά, να σας πούνε αν υπάρχουν εξελίξεις? Ναι, ναι, έχουμε επικοινωνήσει. Μέχρι χθες ακόμα είχαμε επικοινωνία με την Ψηλιανή. Ναι. Μιλούσαμε και με τα παιδιά, είχαμε ακούσει και κοινών τα αιτήματα. Είχαμε συμφωνήσει ότι τα περισσότερα από αυτά είναι κοινά. Ναι. Δυστυχώς η Ψηλιανή δεν κατάφερε να το κρατήσει μέχρι σήμερα. Κάτι το οποίο θα ήταν πολύ καλό, γιατί είναι άλλο το να πέφτει όλη η ευθύνη πάνω σε ένα σχολείο και να στοχοποιείται ένα σχολείο. Και είναι εντελώς διαφορετικό να γίνει κάτι οργανωμένο. Το οποίο θα μπορεί να το κάνουν και τα δύο γέλ, θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτό και το ΕΠΑ, ώστε να είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να εισακουστεί. Ναι, αν... ναι, ισχύει σε ενδιενώσει, ναι, πιο ναι, δυνατή. Βέβαια. Με άλλα παιδιά εκτός Καλύμνου μιλάτε για να δείτε και εκεί τις προθέσεις, τι ναι, γίνεται κτλ. Κατά καιρούς έχουμε επικοινωνία και με άλλα παιδιά από Ρόδο και από Αθήνα. Ναι. Έχουμε ακούσει ότι και εκεί να κάνουν καταλήψεις. Τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν καταφέρει να πετύχουν κάποια πράγματα μέσα από τις καταλήψεις τους. Τα αιτήματά τους περίπου τα ίδια? Ναι, περίπου τα ίδια. Συγκεκριμένα αυτό που μιλάει για τα δύο ώρα μέσα στις τάξεις. Στη Ρόδο έχουν καταφέρει και το έχουν πετύχει αυτό. Έχει γυρίσει πίσω το παλιό τους πρόγραμμα. Ναι. Και θα ήμασταν ικανοποιημένοι αν γινόταν αυτό και σε εμάς. Που πέρασε πριν λίγο ο κύριος Κορφιάς, ο διευθυντής μας. Ναι. Και ακούστηκε και από την Ψηλιανή ότι και το δικό μας θα γυρίσουν στο παλιό πρόγραμμα. Αυτό εμείς θέλουμε να το δούμε με τα μάτια μας.
και αν είναι, θα επανέλθετε στις τάξεις. Επειδή έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές και γίνεται και σε προηγούμενες χρονιές, είναι μια κατάληψη η οποία γίνεται καθαρά επειδή εμείς νιώθουμε ότι θέλουμε να παραπονεθούμε για κάποια θέματα. Δεν έχει να κάνει με το αν θα χάσουν τα παιδιά σχολείο, γιατί οι μέρες οι οποίες χάνουμε, βάσει νόμου, θα πάνε πίσω. Θα τις κάνουμε είτε Σαββατοκύριακα, είτε θα πρέπει να τις κάνουμε αφού τελειώσει προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Άρα είναι κάτι καθαρά που ξέρουμε ότι δεν τα χάνουμε, δεν τις χάνουμε τις συγκεκριμένες ώρες. Και επιλέγουμε απλά να παραπονεθούμε και να αναφέρουμε στον κόσμο ότι είναι κάτι το οποίο το κάνουμε γιατί θέλουμε να εισακουστούμε και να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Πολύ ωραία. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, να κρατάτε καθαρούς τους χώρους. Ναι. Έτσι. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά.